χειρονόμοι πνίγουν περιοχές του Ηρακλείου. Η Περιφέρεια Κρήτης και η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας ενημερώνουν πως το τελευταίο διάστημα καταγράφεται στο δίκτυο παρακολούθησης αύξηση των χειρονόμων, κυρίως στην περιοχή του Γιοφύρου. Οι πολίτες συγχαίουν αυτό το είδος εντόμου με κουνούπια, με αποτέλεσμα να προκαλείται μεγάλη σύγχυση. Είχαμε ως Περιφέρεια Κρήτης και ως Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας την ενημέρωση για τους πολίτες, γιατί διαμαρτύρονται για σμήνη κουνουπιών, ειδικά εκεί στο Γιόφυρο αλλά και σε άλλες περιοχές σε όλη την Κρήτη. Τους ενημερώνουμε λοιπόν ότι δεν είναι κουνούπια, είναι οι λεγόμενοι χειρονόμοι που μοιάζουν με τα κουνούπια, αλλά δεν έχουν προβοσκίδα, άρα δεν τζιμπούν, δεν μεταφέρουν νοσήματα επομένως. Απλά αν κάποιος αλλεργικός έρθει σε επαφή με αυτά, μπορεί εν δυνάμει να του προκαλέσουν αλλεργία. Μέχρι εκεί, κανένα πρόβλημα δημόσιας υγείας, καμία μετάδοση νοσήματος. Στο σπίτι έχουμε σίτες, οπότε δεν εισέρχονται. Τώρα έξω. Δεν μου έχει συμβεί ακόμα. Μόνο αυτό το σπρέι που βάζουμε στο σώμα μας πάνω. Αλλά δεν πετυχαίνει κιόλας. Τέτοια σπρέι αντικουνουπικά και φυδάκια και τέτοια. Οι χειρονόμοι είναι ακίνδυνα, έντομα με πολύ μικρό κύκλο ζωής και με βιολογία σημαντικά διαφοροποιημένη από αυτή των κουνουπιών. Δεν μεταδίδουν ασθένειες όπως τα κουνούπια, ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να προκληθεί αλλεργική αντίδραση σε άτομα με ευαισθησία. Είναι ένα είδος που ενδημεί εδώ στο νησί μας, δεν είναι κάτι το νέο. Απλά αναδιαστήματα, ανά έτη, εμφανίζει πολύ μεγάλους πληθυσμούς, σας είπα. Προσελκύεται εκεί από τα στάσιμα νερά και κυρίως όταν αυτά είναι επιμολυμένα κυρίως με λίμματα. Έχουμε μάθει να συμβιώνουμε με όλα και με τα κουνούπια και με αυτούς, οπότε δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Προσπαθήσα να το αντιμετωπίσεις με ό,τι τρόπο μπορείς. Θα βοηθούσε ο Δήμος αν έκανε αυτά που έπρεπε, να ψεκάσει, να προστατεύει. Αυτό, μέχρι εκεί. Σίτες στο σπίτι και όταν είμαστε έξω δεν προστατευόμαστε, είμαστε μπάνι. Κανένα πώς τα λένε αυτά που βάζουμε τα σπρέι, αυτά. Εντάξει, εμείς δεν είμαστε εκεί μέσα στην πόλη που έχει τόσο πρόβλημα, είμαστε στην Επισκοπή. Δεν έχουμε τόσο μεγάλο θέμα, σίτες έχουμε στο σπίτι. Εντάξει, αλλά και μια κρεμούλα δεν βλάπτει να βάζεις, ξέρω εγώ, άμα πας πουθενά έτσι που έχει νερό. Σύμφωνα με τους αρμόδιους, τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λάβουν οι πολίτες είναι η αποφυγή του ανάματος εξωτερικών φώτων των κτηρίων και κυρίως αυτών που βρίσκονται στις βεράντες και τις εισόδους των σπιτιών, η αντικατάσταση των λαμπτήρων λευκού φωτός με άλλες κίτρινου φωτός, τοποθέτηση πυκνών σειρμάτινων πλεγμάτων σε εξωτερικές πόρτες και παράθυρα, κλείσιμο των παραθυρόφυλων και των κουρτινών το βράδυ ώστε να μην φαίνεται το εσωτερικό φως των σπιτιών και να προσελκύονται οι χειρονόμοι. Χρησιμοποίηση ηλεκτρικών συσκευών παγίδευσης εντόμων στα κέντρα αναψυχής ξενοδοχεία που διαθέτουν υπαίθριους χώρους εστίασης, να αποφεύγεται το άνομα του λευκού φωτός και να μην τοποθετούνται τραπέζια για τους πελάτες κάτω από λάμπες.